Να υπάρχει μονομερής διαγραφή του χρέους και να βάλει μπρος σε κίνηση όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Να μην πουληθούν. Βεβαίως. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι από το ευρώ και να πάμε στη δραχμή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά άλλοι τα λένε. Να γίνει τι δηλαδή θέλετε? Να μην πουληθούν οι λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ. Στο νόμισμα, στην Ευρωζώνη. Να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Μα το νόμισμα. Θα είμαστε στην Ευρωζώνη. Μα απαντάω από δέσμευση. Γιατί με ρωτάτε για την Ευρωζώνη? Το νόμισμα. Λίγο παραπάνω. Μα εμείς το λέμε όλο. Εμείς δεν προσαρμόζουμε τις θέσεις μας προεκλογικά, κυρία Τσαπανίδου. Mm-hmm. Άλλοι προεκλογικά αλλάζουν τις θέσεις και κάθε μέρα. Κυρία Παπαρίγα, πραγματικά δεν έχω καταλάβει και θέλω να επιμείνω λίγο παραπάνω. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Θέλετε γιατί να είστε κολλημένοι σε ένα σύστημα, με συγχωρείτε. Θα το δεχτώ απολύτως. Είστε κολλημένοι σε έναν τρόπο σκέψης, όπου ο λαός κάθε δύο ή τρία χρόνια. Ευχάριστα και εύκολα, αλλά θα σας επαναλάβω. Κοιτάξτε, δεν είμαι κολλημένη τη δική μου θέση τώρα. Επιμένω για να καταλάβουμε όλοι τι θέλει να κάνει το ΚΚΕ. Ερώτηση λοιπόν πολύ συγκεκριμένη. Μετά την 6η Μαΐου είσαστε κυβέρνηση εσείς. Μας επιστρέφετε στη Δραχμή, θα σας απαντήσω. Στο Φίνικα, στη ΜΝΑ, στο Ευρωτζιάρ. Η Δραχμή είναι μια κοινωνική σχέση το ευρώ. Εσείς βλέπετε ένα νόμισμα. Το νόμισμα εκφράζει μια κοινωνική σχέση. Ποιο θα είναι αυτό η το κοινωνική νόμισμα, σχέση, λοιπόν. Είτε δραχμή είτε ευρώ, εκφράζει ότι ο λαός δεν έχει την ιδιοκτησία του πλούτου. Ότι το πλούτο το παράγει, αλλά άλλοι τον έχουν. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω απ' όλα μας καθορίζει πού θα παράγουμε, τι θα παράγουμε, μας καθορίζει τι μισθό θα παίρνουμε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τη χαιρετάμε την Ευρωζώνη. Χαιρετάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρετάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το χωρίζεται Ευρωζώνη και μη Ευρωζώνη? Αυτά είναι τα κόλπα που κάνουν άλλα κόμματα. Και το νόμισμα είναι μια σχέση. Είναι ένας τύπος. Έχει μια σχέση. Αλλά εγώ σας λέω το εξής. Και το κουκουέ ισχυρό στην αντιπολίτευση θα είναι μεγάλη ωφέλεια στο λαό. Γιατί? Γιατί θα έχει ένα κίνημα που θα προσπαθήσει να είναι πιο αποτελεσματικό από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Να μην χάνει μάχες, να παρεμποδίσει τα νέα μέτρα. Με τι όραμα, τι θα περιμένετε, κυρία Παπαρίγα? Πότε πιστεύετε ότι θα είναι έτοιμος ο κόσμος να εμπιστευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Δηλαδή, πότε θα οριμάσουμε, πότε θα καταλάβουμε ότι δεν πάει παραπέρα με τα κόμματα του μνημονίου κλπ. Ο λαός θα οριμάσει περισσότερο όταν οργανωθεί στον τόπο δουλειάς και στον τόπο συνοικίας, όταν υπάρχει ένα κίνημα πραγματικά πλειοψηφικό. Όχι ένα κίνημα μαζικό, αλλά πλειοψηφικό, όταν αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Και ακριβώς εμείς σε κάθε θέμα έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα και προτάσεις που για να υλοποιηθούν δεν προϋποτίθεται ότι θα γίνουν και οι 18 προτάσεις για την ενεργεία, οι 19. Μπορεί όμως ορισμένα πράγματα να δοκιμάσει να τα κατακτήσει το έργο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κουρεύτηκαν τα αποθεματικά των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Χωρίς τη συμπλήρωση αυτού του κουρέματος που έγινε και παρά τη θέλησή τους, εδώ τα παθηματικά των νοσοκομείων κουρεύτηκαν παραμονές του PSI, όταν κλείνονταν το PSI. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Αν η κρατική χρηματοδότηση δεν λειτουργήσει, καταραίει το σύστημα υγείας. Δεν θα πάρουμε κάποια μέτρα να συντηρηθεί το σύστημα υγείας. Χρήματα υπάρχουν για να πάρθουν αυτά τα μέτρα? Πλούτος υπάρχει στην Ελλάδα μπόλικος. Πώς πιάνεται ο πλούτος αυτός? Πώς πιάνεται? Ναι, πώς μπορούν να έρθουν έσοδα από το πλούτο κάποιον? Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι να παρεμποδιστούν τα νέα μέτρα. Σε αυτή τη μάχη ο λαός θα δώσει αναμετρήσεις. Με τη φορολογία θα είναι μία αναμέτρηση διαδοχική. Δεν θα είναι μία και έξω. Και προπάντων, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα κόμματα που λένε ότι θα πάνε να διαπραγματευτούν, εκείνη η διαφωνία μας. Πώς θα διαπραγματευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν λες από πριν ότι εγώ δεν αλλάζω τίποτα όσο αφορά τη σχέση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν φεύγω. Αν θέλετε, και το κίνημα υπέρ της αποδέσμευσης είναι ένα κίνημα που τρομοκρατεί, είναι ένα κίνημα που θα δώσει μηνύματα σε όλη την Ευρώπη, είναι ένα κίνημα που θα επηρεάσει. Αν σήμερα σε όλη την Ευρώπη οι λαοί πάλευαν για αυτό το θέμα, δεν θα είχαν περισσότερες κατακτήσεις. Να σας πω κάτι, κυρία Τσαπανίδου. Πόσοι λαοί ψήφισαν κατά τις συνθήκες του Μάστριχτ και μετά τους ξανακάναν δεύτερο δημοψήφισμα και κάτω από το φόβο άλλαξαν τις επιλογές τους οι λαοί? Τι ψήφισαν οι Ιρλανδοί όσο αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας? Και ύστερα από ένα χρόνο τους ξανάβαλαν να ψηφίζουν υπέρ. Όταν λοιπόν οι λαοί, κάτω από το άγχος ότι δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα, οπισθοχωρούν και υποκύπτουν στα διλήμματα, είτε ότι θα καταστραφούμε, είτε τις απόψεις του κυρίου Τσίπρα και των άλλων περί δευτέρας παρουσίας, γιατί τώρα και ο κύριος Σαμάρας και ο κύριος Βενιζέλος λέει ότι αυτά που λέμε εμείς είναι στη δευτέρα παρουσία, τότε οι λαοί
δυναμετίζουν την ίδια την αποτελεσματικότητα της μάχης πριν γίνει η εργατική λαϊκή εξουσία. Λοιπόν, κυρία Εμείς Παπαρίγα, δεν τα παραπέμπουμε όλα στην εργατική εξουσία. Γιατί αν τα παραπέμψουμε όλα στην εργατική λαϊκή εξουσία, αυτή η εργατική λαϊκή εξουσία θα έχει να λύσει πολύ περισσότερα προβλήματα. Μπορούμε ορισμένα πράγματα να τα ματαιώσουμε, να τα δυσκολέψουμε. Εσείς φλερτάρετε με την καρέκλα της αντιπολίτευσης. Θέλετε δηλαδή να ισχύει. Φλερτάρουμε με την εργατική λαϊκή εξουσία που θα την αποφασίσει ο λαός. Και αυτή θα ξεσπάσει και θα την ζητήσει ο λαός. Και εκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πρέπει να κάνει λάθη σε εκείνη τη φάση. Απ' την άλλη μεριά, λοιπόν, πανεύουμε έχουμε ο λαός να έχει κατακτήσεις και να δυσκολέψει, αν μπορεί και στις 8 του Μάη. Και κρίνεται αν στις 7 του Μάη ο λαός τι μήνυμα θα δώσει που να τρομοκρατήσει και εδώ αυτούς που θέλουν. Ποιο θα είναι αυτό το μήνυμα? Μέσα από το ισχυροποιημένο κουκουέ. Με υψηλό ποσοστό σε εσάς, δηλαδή. Βεβαίως, και μέσα από όσο γίνεται πιο αδυνατισμένη η Νέα Δημοκρατία και Πασό. Κάποια κυβέρνηση θα φτιάξουν. Δεν θα μείνει με η κυβέρνηση η Ελλάδα. Αρνούνται όλοι να συνεργαστούν μεταξύ τους. Καλά, ας τα πούμε στις 8 του Μάη και σε Γιατί, 7. Τι θα γίνει μετά? Ο συσχετισμός δύναμης, όσο φορά. Ο σχετισμός δυνάμεων δείχνει με το κυρίως θέμα ότι όλα τα κόμματα εδώ πραγματικά είμαστε σε επίπεδο κομμάτων μειοψηφία, όχι όσο αφορά τα λαϊκά συμφέροντα, όλοι λένε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί θα δείτε στην πορεία σχήματα. Κοιτάξτε, δεν σας κάνει εντύπωση οι μεταγραφές βουλευτών? Όπου μεταγράφηκαν βουλευτές από το ένα κόμμα στο άλλο, και με συμφωνία να ξαναγίνουν βουλευτές, γιατί έχει δικαίωμα κάποιος να εγκαταλείψει ένα κόμμα. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Και να ξαναγίνουν. Να το θυμηθείτε. Θα έχουμε αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Σε ένα-δύο χρόνια μπορεί να μην υπάρχει κόμμα με τον τίτλο Πασόκ και κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσωπα. Ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν στα επόμενα κόμματα? Υπάρχουν και μερικοί που έχουν τελειώσει το ΓΕΛ και κάτι άλλα πανεπιστήμια που κατασκευάζουν υπουργούς. Θα μας φέρουν και άφθαρτους. Είναι πολλά σενάρια. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να πω ότι το ένα θα γίνει το άλλο. Γιατί στο κάτω-κάτω εμείς δεν είμαστε. Δεν μαγειρεύουμε αυτά τα σενάρια. Είμαστε απ' έξω. Όμως δυστυχώς η άρχουσα τάξη στη χώρα μας, με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να φτιάξει ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Εμείς θέλουμε ο λαός να μην παραπλανηθεί. Πάλι σε βάρος του λαού, εννοείται. Βεβαίως. Θα μπορούσε να. Ο κύριος Τσίπρας διαπραγματεύσει με εσάς, γιατί ξεκίνησα να σας μιλάω για το φλερτ. Η διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Θα είναι σε βάρος των λαών πάλι. Ξανάρχομαι. Φλερτάρετε την καρέκλα της αντιπολίτευσης, ενώ φλερτάρει με την πρωθυπουργική καρέκλα ο κύριος Τσίπρας. Ο καθένας εφού ετάχθη. Θα μπορούσε. Ο καθένας εφόη τάχθη, σας είπα. Θα καθόσασταν στα ίδια έδρανα μαζί του? Δεν έχουμε κανένα ρατσισμό απέναντι στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα. Δεν καθόμαστε σε καμία κυβέρνηση, ακόμα και αν αυτή η κυβέρνηση σηκώσει το σφυροδρέπανο, γιατί στις σημερινές συνθήκες, με τα σημερινά δεδομένα, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να. Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας θα πάει να αναδιαπραγματευτεί μαζί με τον κύριο Ολάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναδιαπραγμάτευση από χέρι θα είναι σε βάρος των λαών. Και γιατί. Δηλαδή, κύριε Παπαρίγα, τι λέτε? Αυτό που λέτε είναι ότι πρέπει να μπούμε όλοι σε κατάσταση αναμονής, να σταυρώσουμε τα χέρια αναμονή, και να κοιτάμε το μέλλον μας να έρχεται. Όριμο μήλο δεν θα πέσει. Ποια κυβέρνηση λοιπόν θα. Τι πρέπει να κάνει? Ο λαός θα την αναδείξει, κυρία Τσαπανίδου. Εγώ δεν μπορώ. Τα σενάρια δεν τα κάνει ο Περισσό. Δεν τα κάνουμε στα γραφεία του Περισσού. Αν δούμε όλες αυτές τις κοινωνικές αναμετρήσεις του 20ου αιώνα, όταν οι λαοί βγήκαν στο προσκήνιο, νίκησαν τη γερμανική κατοχή, την ιταλική κατοχή, να σας πω, δεν προϋπήρχαν σενάρια. Εσείς θέλετε τώρα να σας πω σε λεπτομέρεια. Αρκεί να βγει ο λαός στο προσκήνιο και να διεκδικήσει τη ριζική αλλαγή και ανατροπή. Μάλιστα. Με ποιες μορφές θα γίνει αυτό? Θα ήταν λάθος το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να τις προκαθορίσει. Αυτό σήμαινε ένα λαό παθητικό που δέχεται εντολές. Φοβάστε δηλαδή, κυρία Παπαρίγα, ότι μπορεί ο κόσμος να αποφασίσει στις εκλογές να πάρει τη λάθος απόφαση, να εξουσιοδοτήσει το λάθος κόμμα, να κάνει τη λάθος κίνηση, να ακολουθήσει δηλαδή το μνημόνιο, να καταστρέψει ακόμη περισσότερο την Ελλάδα μέχρι να φτάσει ένα σημείο. Ο λαός δεν καταστρέφει ποτέ τη χώρα του. Αλλά μα λέτε ότι λαός αυτή η αναμονή ότι ο κόσμος θα καταλάβει κάποια στιγμή, γιατί τώρα είναι επηρεασμένος. Ζητάει από μένα ευθύνη. Όταν όλα τα κόμματα. Την άποψή σας το βομβαρδίζουμε, απαντάω. Έχουμε εμείς ευθύνη αυτή τη στιγμή όταν όλα τα κόμματα
από τη δεκαετία του 60 και ιδιαίτερα το 92 και μετά του είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρεφόμαστε, ζητάτε από εμάς ευθύνη να απαντήσουμε όταν διαμορφώνει την κοινή γνώμη, μόνο το κουκουέτι διαμορφώνει την κοινή γνώμη. Πάμε σε μια διαφημίσεις. Θα υπήρχε αυτό το κίνημα στην Ελλάδα, δεν υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με αυτή την πολιτική. Επηρέασε και επηρεάζει τον λαό, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να βάλουμε στην τσέπη μας τον λαό. Πάμε σε διαφημίσεις.